Μετά τους κρατικούς υπαλλήλους, το Γενικό Λογιστήριο αναλαμβάνει να εντοπίσει και ιδιώτες που έχουν ανεξόφλητες οφειλές στο Δημόσιο Ταμείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερο, το Μητρό της Αστυνομίας με ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και εταιρείες που έχουν ανεξόφλητα πρόστιμα, σύντομα θα παραδοθεί στο Γενικό Λογιστήριο. Με την παραλαβή του Μητρώου από το Γενικό Λογιστήριο θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή τη διαδικασία συμψηφισμού οφειλών πληρωμών. Όταν δηλαδή ένα πολίτη που έχει συναλλαγέ με το κράτο έχει να λαμβάνει πληρωμή, οι όποιε οφειλέ του προ το Δημόσιο Ταμείο θα αποκόπτονται από τα χρήματα που έχει να παίρνει. Τα εντάλματα αφορούν κυρίω σε οφειλέ προ το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλήσεων, τον φόρο εισοδήματο, τροχέ παραβάσει και τέλη ιδιοκτησία. Η διαδικασία του συμψηφισμού εφαρμόζεται τον τελευταίο χρόνο με επιτυχία στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων που έχουν ανεξόφλητα εντάλματα. Το Γενικό Λογιστήριο εισέπραξε γύρω στις 260.000 ευρώ αποκόπτοντας τα οφειλόμενα ποσά αυτόματα από τον μισθό τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στο στόχαστρο του Γενικού Λογιστήριου θα βρεθούν σύντομα και οι βιομήχανοι, οι οποίοι εκμισθώνουν γη από το κράτος σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες για δραστηριοποίηση και οφείλουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.